Καθίσεις έχουν υποστεί οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Στην Αλεξανδρούπολη οι παραγγελίες είναι σχεδόν μηδενικές, σημειώνοντας πτώση μέχρι και 90% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα θέσει εκτός αγοράς τους μισούς από τους διακινητές πετρελαίου θέρμανσης και μέχρι στιγμής οι παραγγελίες στην καλύτερη περίπτωση μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, με τους πρατηριούχους να βρίσκουν τρόπους ώστε να διευκολύνουν τους καταναλωτές. Ο χειμώνας μετρά μέρες πλέον για να μπει για τα καλά και οι πολίτες ακόμη ψάχνουν τρόπους για να ζεστάνουν τα σπίτια τους, αφού από ό,τι φαίνεται λίγοι είναι αυτοί που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης. Η εξίσωση του ειδικού φόρου πετρελαίου θέρμανσης με αυτό της κίνησης έχει φέρει τα πάνω κάτω, με τους καταναλωτές να το θεωρούν πια είδος πολυτελείας και πώς να μην το θεωρούν, αφού η τιμή του για τους περισσότερους είναι απλησίαστη. Οι ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων έχουν σηκώσει τα χέρια τους ψηλά, αφού κάθε μέρα που περνά είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Οι παραγγελίες στην Αλεξανδρούπολη είναι σχεδόν μηδενικές, παρά το γεγονός ότι πολλοί πρατηριούχοι προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να βοηθήσουν τους καταναλωτές ώστε να αγοράσουν πετρέλαιο. Είναι μεγάλος ο αριθμός των καταναλωτών που έχει στραφεί σε εναλλακτικές λύσεις θέρμανσης μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα στο καλοκαίρι, με τις αυξημένες τιμές που είχαμε στα καύσιμα, υπολογίζαμε την ηλιανική τιμή πώλησης γύρω στο 1,40 με 1,5 ευρώ. Οπότε ο κάθε καταναλωτής που κατανάλωνε, παραδείγματος χάρη, 4.000 λίτρα και πέρυσι έδωσε 4.000 ευρώ. Φέτος θα έπρεπε να δώσει το ποσό των 6.000 ευρώ. Αυτό το συν 2.000 ήταν απαγορευτικό και στράφηκε σε εναλλακτικές λύσεις. Αν η κατάσταση συνεχιστεί έτσι, λένε πως πολύ σύντομα αρκετά πρατήρια θα κατεβάσουν ρολά, καθώς δεν είναι δυνατόν να αντέξουν στις αυξημένες υποχρεώσεις και τα έξοδά τους. Αντιλαμβάνονται απόλυτα την δυσκολία των καταναλωτών. Άλλωστε, είναι μέλη της ίδιας κοινωνίας και οι ίδιοι και έχουν τα ίδια προβλήματα. Η παραγγελία μπορεί να γίνει, γιατί η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται εκ των υστέρων. Δηλαδή, έχοντας το αποδεικτικό στοιχείο της αγοράς του πετρελαίου, ο καταναλωτής, με την ποσότητα των λίτρων και τα στοιχεία που αναφέρονται στην απόδειξη, αυτά τα περνάει μέσα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας, γίνεται σύγκριση με τα στοιχεία του προμηθευτή από το σύστημα ύφεστος και μετά από ό,τι έχει πει ο Γενικός Γραμματέας, γύρω στις 2 με 3 εβδομάδες θα γίνεται η επιστροφή του φόρου. Αλλά ας λειτουργήσει πρώτα και να δούμε σε πόσες εβδομάδες θα γίνεται η επιστροφή. Μπορεί τα εισοδηματικά κριτήρια να άλλαξαν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν βοήθησε και πολύ στη διαφοροποίηση του κλίματος. Οι πρατηριούχοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές και στις ζώνες, ενώ ανοιχτή παραμένει και η πληγή του ανταγωνισμού από τις γειτονικές χώρες. Ενώ βρισκόμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, οι παραγγελίες πάλι είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η πτώση της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είναι πάνω από 90%. Αδυνατεί ο καταναλωτής, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, να προμηθευτεί με πετρέλαιο θέρμανσης, αν και έχει επέλθει μια βελτίωση όσον αφορά τα κριτήρια στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Αυξήθηκαν στα 35.000 ευρώ εισόδημα για τον έγαμο και προστίθεται το ποσό των 3.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα τρία παιδιά. Παρόλα αυτά, παρόλη τη μείωση των 28 λεπτών που είναι το επίδομα της θέρμανσης, δεν υπάρχει ζήτηση στο προϊόν.